Ήταν ανάμεσα στα διάσημα μοντέλα της δεκαετίας του 90 με τα πολλά εξώφυλλα, τα αμέτρητα χιλιόμετρα σε πασαρέλες Ελλήνων και ξένων σχεδιαστών, τη λαμπρή καριέρα στο χώρο του μόντελινγκ. Συμμετείχε στα Καλλιστεία του 1994 και στέφθηκε στα Ρελάς. Η Ρέα του Τουνζή ήταν χαμηλών τόνων ακόμη και στο απόγειο της καριέρας της, ενώ όσοι την γνωρίζουν μιλούν για έναν ωραίο άνθρωπο. Ένα χαμογελαστό, ατίθασο κορίτσι που δεν ήθελε ποτέ να συμβιβαστεί με τους κανόνες. Η όμορφη Ρέα έχασε τη μητέρα της όταν ήταν 12 ετών και μεγάλωσε με τη γιαγιά της, καθώς ο πατέρας της ζούσε και εργαζόταν πάντα στην Αίγυπτο. Δεν είχα έναν άνθρωπο να συμβουλευτώ, να με καθοδηγήσει. Η γιαγιά τι να μου έλεγε. Υπήρχε χάσμα ανάμεσά μας. Η μαμά είναι απαραίτητη, αναντικατάστατη. Το ότι έμεινα ορφανή από μαμά με πληγώνει ακόμη. Το κουβαλάω μέσα μου. Δεν θα ήθελα ποτέ το παιδί μου να ζήσει κάτι τέτοιο, έχει δηλώσει η ίδια. Γεννήθηκε στις 18 Μαΐου. Είναι μια γνήσια ταυρίνα, λένε οι φίλοι της, με πολύ πείσμα, προσπαθώντας να κατακτήσει πάντα αυτό που βάζει στόχο, γλυκιά, καλόψυχη, καλή φίλη, πιστή σύντροφος και με αγάπη στην καλοπέραση και το καλό φαγητό. Το 2012 παντρεύτηκε τον Γιώργο Ματζούκη στο Δημαρχείο της Γλυφάδας. Ήταν 11 το πρωί και είχε δίπλα της μόνο στενούς συγγενείς και λιγοστούς φίλους. Η Ρέα φορούσε μια ιδιαίτερη δημιουργία από τον φίλο της Χρήστο Πετρίδη, ενώ κρατούσε στα χέρια της μια ανθοδέσμη από μπλε τριαντάφυλλα. Εκτός από πασαρέλες και περιοδικά, τη Ρέα του Τουνζή την έχουμε δει σε τηλεοπτικές σειρές αλλά και στην κινηματογραφική ταινία Beautiful People. Τώρα όμως ανεβαίνει και στο σανίδι. Συμμετέχει στην παράσταση «Η φώνησες» της Παπαδιαμάντη, τον Ρίγα Αποστόλου. Αχ, Ρεάκι μου. Αχ, Τατιάνα μου. Βλέποντας τη ζωή σου να περνάει από μπροστά σου έτσι τόσο γρήγορα, καλεσμένες εκπομπές και σήμερα. Τι σκέψη έκανες όταν έβλεπες το βίντεο? Πω, πω. Έχω κάνει πολλά πράγματα και περνάνε τα χρόνια. Αυτό σκέφτηκες? Αυτό σκέφτηκα. Ότι... Εγώ αισθάνομαι ότι περνάνε... πεταχρόνια που περνάνε, γίνεσαι ένας πιο όριμος, πιο συνειδητοποιημένος άνθρωπος. Ναι. Αυτό όντως συμβαίνει. Απλά και όταν το βλέπεις σε εικόνες, συνειδητοποιείς ότι έχουν περάσει πολλά. Πολλά. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι εμπειρίες. Έχω μαζέψει πάρα πολλές εμπειρίες στη ζωή μου και αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα. Υπάρχουν πράγματα που στο παρελθόν, για τα οποία στο παρελθόν δεν μπορούσες να μιλήσεις γιατί δεν μπορούσες ίδια να διαχειριστείς. Ναι. Όπως για παράδειγμα τα παιδικά σου χρόνια, τα δύσκολα. Και που μεγαλώνοντας, οριμάζοντας, αγαπώντας τον εαυτό σου, αγαπώντας τον άντρα σου για παράδειγμα, ναι, μπόρεσες να τα διαχειριστείς καλύτερα. Ναι, οριμάζοντας βασικά μου συνέβη αυτό, περνώντας τα χρόνια και μεγαλώνοντας και αντιλαμβάνομαι ποια είναι τα λάθη που έχω κάνει. Αυτό με έχει βοηθήσει πολύ. Τι λάθη έχεις κάνει, πουλάκι μου, σε γλυκό? Πώς. Που πάντα είσαι ένα τόσο γλυκό παιδί και τόσο καλό. Έχω κάνει και εγώ τα λάθη. Τι έχεις κάνει, καρδούλα μου? Όπως όλοι. Τι έχεις κάνει, πες με ένα πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό, γιατί μια ζωή σου είναι ένα πολύ καλό πλάσμα, δεν έχεις ποτέ ενοχλήσει κανένα. Κοίτα και η καλοσύνη μερικές φορές. Ήσουν και ταλαιπωρημένη με τα παιδικά σου χρόνια. Πέτυχες παρόλα αυτά, κατάφερες να πετύχεις μόνος σου, άρα τι λάθη έχεις κάνει, δεν μπορώ να φανταστώ. Την καλοσύνη μερικές φορές ο κόσμος την αντιλαμβάνεται σαν αδυναμία, άμα θέλεις. Και αυτό δεν... Ξέρεις, μερικές φορές πληγώνονται. Εγώ δηλαδή πληγωνόμουνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό το θέμα. Και αποφάσισα μια μέρα ότι δεν αφήσω αυτό το πράγμα να με πληγώνει πλέον, γιατί εγώ έτσι είμαι φτιαγμένη. Δεν πρόκειται να αλλάξω για κανέναν, οπότε θα πρέπει εγώ να συνηθίσω ότι ο άλλος ο άνθρωπος θα είναι πάντα καχύποπτος απέναντί μου. Ή δεν θα δει την πραγματική ιδέα, κατάλαβες. Αυτό ήταν λάθος για μένα που έκανα. Άρα ανοιγόσουνα πάρα πολύ και ναι, είχες ανάγκη και να δώσεις και να πάρεις αγάπη. Ναι. Έδινες απλόχερα, δεν έδινα πάντα έπαιρνες απλόχερα και συνεχίζω και δίνω απλόχερα. Αυτό, αλλά, ναι, δεν έπαιρνα ίσως αυτό που ήθελα. Το είδος της αγάπης, ας πούμε, γιατί εμένα δεν μου ενδιαφέρουν τα υλικά. Ρε. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το ύψος, τι αγάπη αποζητούσες? Γιατί και εσύ άργησες να πάρεις την απόφαση να παντρευτείς. Είχες σχέσεις, είχες ευκαιρίες, πολλές. Δεν το έπαιρνες απόφαση όμως να πεις ότι από εδώ και πέρα θα φτιάξω τη ζωή μου να κάνω να παντρευτώ. Μα την απόφαση αυτή πιστεύω ότι παίρνεις όταν βρεις τον άνθρωπο τον κατάλληλο που μπορείς να συνυπάρξεις μαζί του. Να παντρευτείς για να παντρευτείς, δεν είναι κουτό. Ναι, εικάζω ότι έψαχνες όμως μια αγάπη πολύ δυνατή.
Ναι. Ποια αγάπη είναι αυτή που σε γεμίζει εσένα? Η απόλυτη. Η απόλυτη αγάπη. Και τη βρήκα στον άντρα μου. Αυτό, δηλαδή, αυτό πράγμα δεν το είχα νιώσει. Τι είναι η απόλυτη αγάπη? Να σου δίνει απλόχερα την αγάπη του, τη φροντίδα του, τα πάντα όλα, να μην ζητάει τίποτα σε αντάλλαγμα. Δηλαδή είναι πράγματα και που δεν χρειάζονται λόγια, είναι πράγματα αυτονόητα, τα οποία όμως πολλές φορές δεν τα κάνουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας και στις σχέσεις μας. Μπορεί να είσαι σε μια σχέση πάρα πολλά χρόνια και να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, το οποίο. Βοηθήστε με κι εσείς λίγο. Και εμείς ακούμε γιατί η πρώτη φορά τα λες αυτά και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν είναι έτσι όμως, δεν ξέρω, εγώ έτσι νιώθω. Μήπως ο σύζυγός επίσης έπαιξε λίγο, ήθελε την αγάπη της μητέρας να συνδυάζει η μητέρα, πατέρα. Σίγουρα, γιατί... σίγουρα. Ναι. Σίγουρα παίζει και αυτό ρόλο. Θέλεις πράγματα που σου έχουν λείψει ίσως. Αλλά είναι στον άνθρωπο. Και είναι να ταιριάζει η χημεία των δύο ανθρώπων. Δηλαδή με καταλαβαίνει, τον καταλαβαίνω. Και παρόλο που έχουμε ρε παιδί μου και θα τσακωθούμε, ξέρεις, θα το λογοφέρουμε. Θα μας πιάσουν τα γέλια. υπάρχει μια χημεία μεταξύ μας, η αγάπη, αυτό οι άνθρωποι που ψάχνουν τέτοιες απόλυτες αγάπες, πολύ συχνά μένουν μόνοι. Εγώ το είχα πάρει απόφαση. Ότι πολύ θα έμενα μόνη, να σου είμαι ειλικρινής. Γιατί εκείνος οι με βρήκε. Εκείνος με βρήκε. Εκεί σου χτύπησε η αγάπη την πόρτα. Εκείνος. Βιβλίο πρέπει να γράψεις, ρεάκι μου. Ναι. Οι άνθρωποι, πραγματικά, η αγάπη σου χτύπησε την πόρτα. Γιατί οι άνθρωποι που δεν συμβιβάζονται με πιο λιγά, ξέρεις, οι σχέσεις, οι αγάπες, οι γάμοι, έχουν και το κομμάτι του συμβιβασμού, πολύ έντονο. Ναι, βέβαια. Άνθρωποι που δεν συμβιβάζονται και θέλουν την απόλυτη αγάπη, δηλαδή φαντάζομαι ότι ήθελε τον άντρα σου να σε αγαπάει σαν να είναι μάνα, πατέρας, γιαγιά, τα πάντα, να σου δοθεί πλήρως. Ναι, όπως και εγώ προς εκείνον, δηλαδή και εγώ το κάνω αυτό. Αλλά το ήθελα και εγώ να το εισπράξω αυτό το πράγμα και να νιώθω ασφάλεια κοντά του. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα για μένα, δηλαδή νομίζω για όλο τον κόσμο, αλλά ξέρεις, για κάποιους ίσως κάποια είναι λίγο πιο σημαντικά από άλλα. Υπάρχει επόμενο βήμα σε αυτή τη σχέση? Εννοώ, αναφέρομαι στη μητρότητα, ξέρεις. Αυτό δεν το επιλέγεις, αυτό άμα θέλει ο Θεός. Αν έρθει, ήρθε. Αλλά δεν είμαστε τα κλασικά. Είναι σπαστική ερώτηση που κάνω. Ναι, εγώ το κάνω. Είναι σπαστική ερώτηση που κάνω. Πότε θα παντρευτείς, πότε θα παντρευτείς, πότε θα κάνεις παιδί, πότε θα κάνεις. Μου έχει συμβεί. Και μετά είναι πότε θα χωρίσεις, πότε θα χωρίσεις. Δεν θες να τα πάθεις, να πατήσεις. Δεν με σε νοιάζει. Τώρα μαζί μου είσαι με τη Ρέα. Με τη Ρέα. Έχει πλάκα, έχει πλάκα. Όταν όμως είστε όλες οι φίλες, ρε παιδί μου, με λέτε, γιατί και εμείς όταν κάποιοι φίλοι είναι παντρεμένοι, ρωτάμε. Τι έγινε, ρε παιδί μου, το βάλατε μπρος, προσπαθείτε, εντάξει, ό,τι θέλει ο Θεός. Δεν είναι μηχανάκι να το βάλεις μπρος. Δεν είναι. Αλλά ξέρεις κάτι, όμως, υπάρχουν άνθρωποι που σε εμπνέουν. Υπάρχουν άνθρωποι που σε εμπνέουν στη ζωή σου, σύντροφοι, να κάνεις ένα παιδί. Και υπάρχουν άλλοι που δεν σε εμπνέουν. Και προφανώς, για να μιλάς έτσι για τον άντρα σου τώρα, φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο στο βάθος του μυαλού σου μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να έχει γίνει ακόμα. Το θέμα είναι πόσο το θέλει κανείς. Δηλαδή, το βάλατε μπρος πια τη σημερινή εποχή μπορεί να σημαίνει τα πάντα. Γιατί εδώ. Οι άνθρωποι αποκτούν παιδιά μέχρι τα 50 και αν κάποιος πραγματικά θέλει να αποκτήσει παιδί, δηλαδή αν αμέτη μου χαμέτη θέλει, μπορεί. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Ακριβώς. Μπορεί. Ακριβώς. Δηλαδή και η επιστήμη και όλο μπορεί, δεν είναι. Το θέμα είναι πόσο θέλει. Και όταν το θέλει, όσο θα το αποκτήσουν. Αν το θέλει. Εμείς είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας. Είμαστε καλά σαν ζευγάρι μεταξύ μας. Έχουμε πει ότι ό,τι και να γίνει θα είμαστε μαζί όπως είμαστε, είμαστε καλά. Και προχωράμε. Συν τις άλλες, αν το αποφασίσετε πραγματικά, δηλαδή, δεν υπάρχει σήμερα κάτι που να μην γίνεται. Δηλαδή, να είναι γυναίκες που να είναι μήτρα. Δηλαδή, καλή, δεν υπάρχει. Εννοείται. Είναι πλέον, αυτό. Είναι και είμαστε και τυχεροί κανείς... που ζούμε σε τέτοια εποχή που έχουμε τόσες δυνατότητες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, ρεάκι μου. Για πες. Τι είναι το θέατρο για σένα? Το θέατρο το φοβός. Το θέατρο σε τρόμαζε λίγο. Ναι. Κι όμως. Όχι απλά τα κατάφερες, τα κατάφερες και πάρα πολύ καλά. Μίλησέ μου για αυτή σου την εμπειρία. Το θέατρο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να παρακολουθώ θέατρο. Πάντοτε. Δεν μπορούσα να οραματιστώ τον εαυτό μου να κάνει θέατρο. Και αυτό με τρόμαζε. Γι' αυτό και είχα αρνηθεί στο παρελθόν μία φορά που μου είχε γίνει η πρόταση. Και ομολογώ ότι το είχα μετανιώσει μετά. Μία που το αρνήθηκα ή μετά από λίγο καιρό το μετάνιωσα. Γιατί κατά βάθος είναι κάτι το οποίο ήθελα να δοκιμάσω, αλλά ο φόβος μου με κρατούσε. Τώρα λοιπόν ήρθε αυτή η πρόταση, μάλλον στην κατάλληλη εποχή που είμαι και εγώ πιο δυνατή σαν άνθρωπος, ίσως και θέλω να δοκιμάσω και τον εαυτό μου. Είναι το timing, είναι τεράστια υπόθεση τελικά. Πραγματικά. Και γι' αυτό έδωσα τη θετική μου απάντηση. Ο Ρήγας, βέβαια, ο Αλέξανδρος Ρήγας μου έκανε την τιμή να μου κάνει αυτή την πρόταση και τη δέχτηκα γιατί αισθάνθηκα ότι.
μπορώ να δώσω ολόψυχα τη Ρέα για αυτό, σε αυτό το πράγμα. Αυτό το έχω ερωτευτεί, το θέατρο. Και πώς υποδέχονται οι άλλες συνάδελφοι ηθοποιοί, γιατί γίνει και πολλής λόγος τελευταία με το επεισόδιο Διαβάτη Ρουβά για το αν τα μοντέλα μπορούν να είναι στο θέατρο και τα μανεκέν και όλα αυτά. Κοίταξε, είναι... Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του. Δικαιούται να έχει τη γνώμη του για οτιδήποτε. Να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής. Από εκεί και έπειτα ο χώρος του showbiz είναι ένας χώρος που πρέπει να υπάρχει εξέλιξη. Σε οτιδήποτε κάνεις, είτε είσαι τραγουδιστής, είτε είσαι παρουσιαστής, είτε είσαι μοντέλο, είτε είσαι ηθοποιός, είτε είσαι οτιδήποτε δηλαδή, και στην κάμερα να δουλεύεις, δηλαδή σε γραφείο να είσαι, πάλι χρειάζεσαι εξέλιξη. Θεωρώ ότι δικαιούμαστε όλοι οι άνθρωποι να έχεις αυτή τη δυνατότητα να εξελίσσεσαι και να δοκιμάζεσαι. Αν είσαι καλός ή κακός, θα το κρίνει ο κόσμος. Ή αν αξίζεις ή δεν αξίζεις, επίσης θα το κρίνει ο κόσμος. Και επίσης έχεις δοκιμαστεί και σε πάρα πολλά. Δηλαδή και στην παρουσίαση έχεις δοκιμαστεί και τα έχεις καταφέρει. Τολμάς γενικώς. Λες, θα το δοκιμάσω, έτσι. Θέλω να πούμε λίγο, παιδιά, για εμένα το έργο. Γιατί ήθελα να ολοκληρώσουμε, μην αφήσουμε, δεν πούμε για την παράσταση. Υποδίεσαι μία Αλβανίδα πόρνη πολυτελείας. Ναι. Τη Μιμόζα Φόγκελ. Ναι. Η οποία σκοτώνει τον ταβατζή της. Ναι. Γιατί την έκλεινε στο ψυγείο. Την έκλεινε στο ψυγείο, ναι. Οπότε, για να βάλει μυαλό. Αρπάζει ένα μπούτι από κρέας. Του το κοπάνισε στην κεφάλα. Του το κοπανάει στην κεφάλα. Ναι. Και μετά προσπαθείτε όλες οι φόνες εκεί να αποδείξετε ότι είστε τρελές για να πέσετε τα μαλακά στη δικαιοσύνη. Ξεκινάμε κάπως έτσι, ναι. Η κάθε φόνησα έχει τη δική της ιστορία. Η κάθε φόνησα είναι... Δεν ήτανε δολοφόνος εξ αρχής, δηλαδή δεν ξεκίνησε να κάνει αυτό το πράγμα. Της έτυχαν διάφορα πράγματα στη ζωή της και έφτασε στο φόνο. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να πείσουμε ότι είμαστε τρελές και να γλιτώσουμε τη φυλακή. Αλλά στη διάρκεια αυτού του πράγματος όλου γίνονται διάφορα συμβάντα τα οποία μας δένουν όλες μεταξύ μας και συνειδητοποιείς κιόλας ότι αυτές οι γυναίκες όχι απλά δεν είναι φόνησες, είναι και πολύ καλοί άνθρωποι. Και ζουν και ανάμεσά μας. Είναι χαρακτήρες οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι γύρω μας. Στην ουσία δικαιολογούνται όλοι οι φόνοι. Δικαιολογούνται. Ο θεατής μπαίνει στη διαδικασία να είναι με τις φόνησες, όχι με τα θύματα. Στατιστικά, τώρα δεν ξέρω πώς θα το πω κομψά αυτό. Στατιστικά υποτίθεται ότι ναι, ότι μία γυναίκα μπορεί να θωθεί για φόνο άμα είναι στις μέρες της, του μήνα της. Να το πούμε έτσι λίγο. Ναι. Ναι, υπάρχει αυτό. Του μήνα της ή στη λοχεία, αφού έχει γεννήσει και μετά. Ίσως τότε να τις δικαιολογήσουν δύο φόνους. Λοχεία λένε με το που γεννάς. Υπάρχει λαχνητικό, ναι. Υπάρχει, ναι. Δεν τα ξέραμε. Μάλιστα. Αλβανίδα πόρνη, πες μου την αγαπημένη σου φράση από την παράσταση. Τη δική σου αγαπημένη φράση της παράστασης. Ως Αλβανίδα πόρνη, τι λες? Αμάν. Δική μου φράση, ε. Δική σου αγαπημένη φράση. Μα δεν το σκότωσα εγώ, κυρία. Δεν θα το σκοτώσω. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Μα δεν ήθελα να το σκοτώσω. Να φύγω ήθελα, να σωθώ. Α, είσαι και προφορά. Ναι, λίγη. Έχεις ένα ελαφρό αξό. Ένα ελαφρό αξό. Ελαφρό αλβανικό αξό. Μάλιστα, ρε Άτου Τουρζή. Γιατί είναι πολλά χρόνια εκείνη στην Ελλάδα. Είναι ήδη 6-7 χρόνια στην Ελλάδα. Οπότε το έχει πάρει το κολλάι με τη γλώσσα. Ναι.